Πότε θα είστε σε θέση να ανακοινώσετε ένα μέρος του ψηφοδελτίου ή ολόκληρο του ψηφοδελτίου? Όπως είπα και πριν, καταρτίζεται αυτή τη στιγμή το ψηφοδέλτιο από ικανούς ανθρώπους, από ανθρώπους που έχουν όρεξη πάνω απ' όλα. Αυτό που μετράει για μας, καταρχήν, να είναι όλοι τους αξιόλογοι, αξιοπρεπείς, και βέβαια το δεύτερο βασικό είναι να έχουν όρεξη, διάθεση, καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες, αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είμαστε σε αυτήν τη φάση χρονικά. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια ονόματα, σταδιακά θα ανακοινώνονται και καθημερινά πλέον από εδώ και πέρα. Βέβαια, η παρουσίαση όλου του ψηφοδελτίου θα γίνει λίγο αργότερα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση, ας πούμε, είναι υποχρεωτική μια προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις αυτοδιοίκησης? Εμείς πρεσβεύουμε το φρέσκο, το νέο, το καινούριο. Εάν αυτό είναι κακό, θα πρέπει να μας το πούν κάποιοι. Βέβαια, επειδή ζούμε και σε μικρή κοινωνία, σε έναν Δήμο, θα έλεγα, με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τον Δήμο Καστοριάς, όλοι μας γνωρίζουμε τον καθένα, από πού έχει περάσει. Αυτά είναι γεγονότα και αποδεικνύονται καθημερινά. Και όλοι γνωρίζουμε, βέβαια, κάποιοι με τις εμπειρίες που λένε ότι έχουν μετά από πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, και ζούμε βέβαια τα σημερινά αποτελέσματα που ζουν όλοι οι συμπολίτες μας. Επειδή έχει να κάνει και με την ενασχόλησή μου, και το έλεγα και πριν σε μια κουβέντα έτσι εδώ χαλαρή με κάποιους φίλους, με την προηγούμενη ενασχόλησή μου με το Σύνδεσμο Κνουπιών, πριν από λίγα χρόνια, λίγα θα έλεγα, πριν από 3 χρόνια, ήταν ένα ξεπέραστο εμπόδιο ή ένα όνειρο να προσγειωθούν διεθνείς πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Καστοριάς από ξένες χώρες. Έγινε. Νομίζω δεν χρειαζόταν εκεί η απαραίτητη εμπειρία, όπως επίσης και η αλλαγή της άδειας χρήσης του εκθεσιακού, που ήταν κάτι ανυπέρβλητο και κάτι που δεν μπορούσε να γίνει, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Ούτε εκεί νομίζω χρειάζονταν εμπειρία. Χρειάζεται διεκδικησιμότητα, χρειάζεται να είσαι απαιτητικός σε αυτό που κάνεις, και βέβαια πολύ όρεξη και διορατικότητα, ώστε να πετύχεις τα αποτελέσματα αυτά που πρέπει. Ναι. Σε πολύ δύσκολους οικονομικά καιρούς περνάμε, πώς θα βρείτε τους πόρους για να υλοποιήσετε όλα αυτά που έχετε εξαγγείλει? Γιατί η σημερινή δημοτική αρχή μας λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί δεν υπάρχουν πόροι. Και αυτό μέσα από την τοποθέτηση που έκανα, φυσικά δεν υπάρχουν ούτε μάγοι σήμερα, ούτε μαγικά ραβδάκια. Και ούτε εμείς θα πούμε ότι είμαστε οι παντογνώστες και αυτοί που θα λύσουν τα πάντα. Όπως είδατε στην διακήρυξη αυτή, στην τοποθέτηση των βασικών αρχών και θέσεων, δεν υπάρχουν μεγαλόπνοα έργα ή μεγάλες υποσχέσεις. Και φυσικά δεν θα υποσχεθούμε τίποτα. Αυτό που θα υποσχεθούμε είναι εργατικότητα, ομαδικότητα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέβρεση πόρων, σίγουρα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πιστεύουμε ότι δεν έχουν διεκδικηθεί. Υπάρχουν καθημερινά προγράμματα. Πρόσφατα, εγώ είδα ένα πρόγραμμα τις προηγούμενες μέρες, 14 Ιανουαρίου, βγήκε αυτό, είναι το Φιλόδημος, που έχει να κάνει με την ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό αθλητικών κέντρων. Και μάλιστα είχαμε ένα πλήγμα, θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες που το ζήσαμε όλοι μας σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα μπάσκετ της Καστοριάς, η οποία θα έλεγα τιμά την περιοχή μας με την παρουσία της στην Α2 κατηγορία. Επίσης είναι αυτό και ένα μέρος, θα έλεγα, τουριστικού κομματιού. Μέσα από τέτοιες αθλητικές δράσεις προβάλλεται η πόλη σε όλη την Ελλάδα. Παρουσιάστηκε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση από όσο γνωρίζω από την περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν πολλές προτάσεις από πολλούς άλλους δήμους της χώρας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν αναπτυξιακά
εργαλεία τα οποία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν και άλλα, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε, ώστε να υπάρχουν αυτά τα έσοδα τα οποία θα κάνουν απλά σωστή τη λειτουργία της καθημερινότητας του πολίτη της Καστοριάς. Και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα, εντάσσονται σε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία σας προανέφερα. Επίσης, ανέφερα στις βασικές αρχές ότι θα υπάρχει μόνιμο γραφείο του Δήμου στις Βρυξέλλες και σε συνεργασία με τους ευρωβουλευτές μας που έχουμε, με αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε άριστες σχέσεις. Στη λειτουργία ή η δυσλειτουργία ενός Δήμου οφείλεται κατά κύριο λόγο στο οργανόγραμμα, δηλαδή στην διαχείριση του προσωπικού. Εκεί μπορεί να συναντήσετε εμπόδια, γιατί πάντα υπάρχει ένα κατεστημένο. Θα είστε σε θέση να έρθετε σε ρήξη με αυτό το κατεστημένο προκειμένου να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα ο Δήμος. Για να πάρω την απόφαση να ασχοληθώ με την διεκδίκηση του Δήμου Καστοριάς, σημαίνει ότι έχω βάλει στο μυαλό μου και στο σκεπτικό μου υπάρχουν όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε με την ερώτησή σας. Αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι να περάσουμε μια διαφορετική φιλοσοφία επιτέλους και ένα άλλο σκεπτικό στην λειτουργία των Δήμων. Μια φιλοσοφία κυρίως με επιχειρηματικά κριτήρια και όχι με δημοσιοϋπαλληλικά. Όπως επίσης πολύ σωστά είπατε, το οργανόγραμμα είναι το εργαλείο ώστε να λειτουργήσει σωστά μία επιχείρηση, ένας φορέας, ένας σύλλογος και βέβαια όλα αυτά μέσα επίσης από την τοποθέτηση που έκανα με καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ανάληψη ευθυνών και καταλογισμό βέβαια ευθυνών στη συνέχεια. Άρα, εάν θέλουμε όλοι μας να πάει κάτι καλά και φυσικά αυτό να πρόκειται στην δικαιοδοσία και στη χρήση που θα κάνει, στην χρηστή διαχείριση που θα κάνει ο εκάστοτε δήμαρχος, θα πρέπει να παίρνω τέτοιες αποφάσεις, θα πρέπει να είσαι αποφασιστικός και βέβαια να γίνεται η λειτουργία και των υπηρεσιών και όλων των υπολείπων ανθρώπων που είναι στον ευρύτερο τομέα του Δήμου, κάτω από αυτές τις αποφάσεις να λειτουργούν με κοινό σκοπό βέβαια και να έχει όφελος η λειτουργία του Δήμου. Και νομίζω ότι εάν το προωθήσεις και αν το πετύχεις αυτά, άμα το προσπαθήσεις και το κάνεις με σωστό και ωραίο τρόπο, νομίζω και οι υπάλληλοι έρχονται σε πολύ καλή συνεργασία. Αυτό το έχουμε ζήσει βέβαια και μέσα από τις επιχειρήσεις τις οποίες είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είπατε πριν στις βασικές αρχές ένα σημείο για τον τουρισμό. Αν κατάλαβα καλά, ότι εφόσον εκλεγείτε, ο Δήμαρχος θα είναι ο βασικός που θα χειριστεί αυτά τα ζητήματα. Θα είναι ένα προσωπικό στοίχημα του Γιάννη Κορεντσίδη η τουριστική ανάπτυξη. Προσωπικό στοίχημα μεταξύ άλλων. Προσωπικό στοίχημα είναι η ενασχόλησή μου με τον Δήμο και με τη διοίκηση του Δήμου. Θα έλεγα όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά σε όλους τους τομείς. Τους βασικούς τομείς που χρειάζεται ανάπτυξη η περιοχή μας και ο Δήμος μας βέβαια, είναι ένα προσωπικό στοίχημα και θα έλεγα ότι μου επιτρέπεται αυτό, μου επιτρέπεται με αλφαγιώτα, να λέω ότι ηλικιακά δεν θα ήθελα μετά από 4 χρόνια να κυκλοφορώ έξω και να μου καταλογίζουν ευθύνες ή ότι δεν έκανα κάτι σωστό. Άρα είναι ένα προσωπικό στοίχημα γενικά, η επιτυχία της επόμενης δημοτικής αρχής. Θα συνεργαστείτε με οποιοδήποτε άλλον συνδυασμό αφού εκλεγείτε έτσι ώστε να υπάρχει επίδειξη αποτελέσματος λόγω του νέου διαμορφούμενου περιβάλλοντος και τοπίου που δημιουργεί μια κλεισθένηση. Ναι. Και η αντιανολογική. Ναι. Σίγουρα ο κλεισθένηση είναι ένα καινούριο εκλογικό νόμος. Έχει τα υπέρ και τα κατά. Εγώ θα έλεγα αυτό το δούνε και λαβίν που ίσως δημιουργηθεί είναι από τα κατά του συγκεκριμένου εκλογικού νόμου. Από τα υπέρ είναι αυτό που πολύ σωστά είπατε, να γίνουν συνεργασίες και βέβαια θα γίνουν συνεργασίες προς το καλό
του Δήμου προς το καλό της πόλης μας, δεν χωράει αντιπαλότητα στη σημερινή κατάσταση που βρισκόμαστε, μόνο από συνεργασίες, από θετικό πνεύμα, από συμπόρευση μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα και θα έλεγα σημαντικά, είναι κάτι το οποίο πλέον το έχουμε ανάγκη. Άρα οι συνεργασίες καλές, ευπρόσδεκτες και βέβαια είναι θεμητό να εκδηλώνει ο κάθε ένας την υποψηφιότητά του, αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε ανοιχτοί και όποιος πιστεύει και νομίζει ότι μπορεί να συμπορευτεί μαζί μας με τις βασικές αυτές αρχές που έχουμε θέσει εξ αρχής, είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογικά είτε μετεπροεκλογικά. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο ενισχύει τη συναλλαγή στο Δημοτικό Συμβούλιο ή την απομειώνει? Αυτό είναι που είπα στα κατά του νέου εκλογικού νόμου. Το δούνε και Λατρίν. Πώς θα αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο φαινόμενο? Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή και οι εκλογές τις οποίες έχουμε μπροστά μας, χρειάζεται ο Δήμος, η νέα Δημοτική Αρχή δηλαδή, να έχει μια ισχυρή πλειοψηφία, ώστε να αποφευχθούν όλα αυτά τα οποία προαναφέρεται και να μπορέσει, επειδή ο Δήμος βρίσκεται σε δύσκολη καμπή, το 2019, η τετραετία 2019-2023, να είναι μια λειτουργία του Δήμου, θα έλεγα, έχοντας ισχυρή πλειοψηφία μια Δημοτική Αρχή, να μπορέσει να πετύχει το έργο και τους στόχους αυτούς που έχει αναπτύξει προεκλογικά. Αν και ο καινούριος νόμος ο Πλησθένης είναι εναντίον των πλειοψηφιών. Θα έλεγα όμως αυτό θα ήταν εφικτό. Είμαστε λίγο ρομαντικοί ακόμη στην Ελλάδα να πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος εκλογικός νόμος θα έρθει προς το καλύτερο αποτέλεσμα. Είπα και πριν σε μια προηγούμενη ερώτηση, πολύ καλές είναι οι συνεργασίες, αλλά αρκεί να έχουμε όλοι το ίδιο θετικό πνεύμα.